την υπομονή σας. Αξιότιμη κυρία Αντιδήμαρχε και πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου. Αξιότιμη κυρία Ταξία. Αξιότιμη κυρία Διευθυντή του Νοσοκομείου. Αξιότιμη πρόσωπη των τοπικών φορέων. Σας καλωσορίζω στην πρώτη εκδήλωση που διοργανώνεται στο νησί μας για την πρωτοβουλία της Eurobank μπροστά για την οικογένεια, η οποία σχετίζεται με το πολύ σοβαρό δημογραφικό ζήτημα. Η ανακοίνωση της πρωτοβουλίας έγινε πέρσι στην Αθήνα στις 3 Ιουνίου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, αλλά... Δεν ακούγομαι. Ακούγεσαι και έτσι, βαριά. Λοιπόν, η ανακοίνωση της πρωτοβουλίας έγινε πέρσι στις 3 Ιουνίου στην Αθήνα, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, η οποία όμως εστιάζει μόνο στα ανατολικά σύνορα της Ελλάδος, δηλαδή στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα και στον Εύρο. Σκοπός της πρωτοβουλίας μπροστά για την οικογένεια είναι να διευκολύνουμε νέες οικογένειες να αποκτήσουν ένα παιδί ή ακόμα ένα παιδί. Γνωρίζουμε όλοι καλά, το βλέπουμε γύρω μας, ότι η απόφαση για την κοινοποίηση τα τελευταία χρόνια παίρνεται πολύ πιο δύσκολα, κυρίως λόγω των αντικειμενικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι νέοι άνθρωποι που ήρθατε. Και θα χαρούμε πολύ να σας δούμε στο κατάστημα της Eurobank, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για το πώς μπορείτε να υποφεληθείτε από τις δράσεις του προγράμματος, είτε αφορά αυτό τις συνεργασίες με ΜΚΟ, είτε όσον αφορά τα πεζοασφαλιστικά προϊόντα σε προνομιακούς όρους που προσφέρουμε στις νέες οικογένειες μόνο στην περιοχή μας. Τώρα θα ακούσουμε ένα μήνυμα από την Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα δημογραφικής και οικογενειακής πολιτικής και ισότητα των φίλων, κυρία Συρεγγέλα Μαρία. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τους ιδρυτές του μη κερδοσκοπικού σωματείου Believe, τον κύριο Βασίλη Κελάρη και τον κύριο Χάρη Χιμιάδη για την πρόσκληση να βρίσκομαι κοντά σας και να μιλήσουμε για την οικογένεια, την εξωσωματική γονιμοποίηση και το δημογραφικό, όμως δυστυχώς οι υποχρεώσεις μου δεν μου το επέτρεψαν. Θα ήθελα όμως παρόλα αυτά να σας μεταφέρω έστω και από εδώ μερικές σκέψεις. Η μείωση των ρυθμών των γεννήσεων πράγματι είναι ο κύριος παράγοντας όμουσης του δημογραφικού προβλήματος και για τη χώρα μας. Και η δημιουργία οικογένειας και ο δρόμος προς τη μητρότητα και την πατρότητα δεν είναι πάντα εύκολος. Νομίζω ότι το αναγνωρίζουμε όλες και όλοι αυτό. Και έχοντας ως γνώμονα αυτές τις δύο παραδοχές, προσπαθούμε καθημερινά και με κάθε τρόπο να στηρίξουμε όλες τις γυναίκες και τους άντρες που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδιά. Ο σχεδιασμός μας λοιπόν περιλαμβάνει ένα πλέγμα οριζόντιων μέτρων σε όλους τους τομείς πολιτικής για τη στήριξη της οικογένειας, την εναρμόνιση φυσικά υπερκογενειακής και επαγγελματικής ζωής και την ουσιαστική ισότητα των φύλων. Τα οποία και τα τρία αυτά είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη δημογραφική πολιτική. Ενδεικτικά μόνο θα σας πω κάποιες πρωτοβουλίες μας, όπως το η αύξηση αφορολογήτου ορίου στα 1.000 ευρώ για κάθε παιδί, η μείωση ΦΠΑ για βρεφικά είδη από 24% σε 13%, το επίδομα γέννησης παιδιού των 2.000 ευρώ, τη διεύρυνση της χρηματοδότησης και των εισοδηματικών κριτηρίων για το βάουζερ για τους προφορτιακούς σταθμούς, τις δαντάδες της γειτονιάς, το πρόγραμμα αυτό που είναι για τους νέους γονείς, τους χώρους φύλαξης βρεφών σε μεγάλες επιχειρήσεις, το σήμα ισότητας για τις επιχειρήσεις και οι άδειες πατρότητας που θεσπίσαμε για πρώτη φορά. Αυτό το νέο πλαίσιο γονικών αδειών που συμπληρώσαμε ώστε να μην υπάρχουν γονείς πολλαπλών ταχυτήτων. Οι ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας για τους γονείς με παιδιά έως 12 ετών και φυσικά η προστασία και των δύο γονέων από την απόλυση. Σε αυτό το πλαίσιο της προστασίας της μητρότητας και της οικογένειας στο σύνολό της βρίσκεται και η εξωσωματική γονιμοποίηση και όλες οι διαδικασίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, τις οποίες και στηρίζουμε έμπρακτα. Ήδη δώσαμε ειδικές άδειες στις γυναίκες για την υποβολή στη διαδικασία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και στον ιδιωτικό τομέα εκτός από το δημόσιο τομέα. Ενώ πρόσφατα το Υπουργείο Υγείας έδωσε τη δυνατότητα και σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας να τεκνοποιήσουν με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στα 54 έτη, ενώ επιτρέπει και την κρυοσυντήρηση οαρίων και για κοινωνικούς λόγους. Και θέλω εδώ να τονίσω και τη σημασία της πρόληψης, διότι δυστυχώς πολύ συχνά, ενώ υπάρχουν δυνατότητες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, οι ηλικιακοί ή ιατρικοί παράγοντες δυσκολεύουν και συχνά δεν επιτρέπουν στα ζευγάρια να προχωρήσουν σε αυτή την επιλογή. Και σε αυτό το κομμάτι μπορεί να συμβάλλει σωστή ενημέρωση και των γυναικών και των ανδρών που θέλουν να αποκτήσουν παιδιά. Και γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ. Γιατί οι γυναίκες πια έχουν επιλογές, τα ζευγάρια που θέλουν να αποκτήσουν παιδιά έχουν επιλογές και πρέπει να τις γνωρίζουν έγκαιρα. Γι' αυτό και θέλω να συγχαρώ την Believe για το έργο της, τις προσπάθειες της να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει και κυρίως να στείλει το μήνυμά της
αυτό το μήνυμα της ελπίδας σε κάθε γωνιά της χώρας μέχρι και στα κρατικά νησιά. Είμαστε εδώ λοιπόν για να ενημερώσουμε, να εργαστούμε, αλλά κυρίως να συνεργαστούμε για να δώσουμε επιλογές και να στηρίξουμε τις οικογένειες της χώρας μας. Θα ήθελα να καλέσω τον Διευθυντή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Γιουρόπα, κύριο Καρδάση. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Δεν το αγαπάω το μικρόφωνο, οπότε το φωνάζω. Χαίρομαι πολύ που είχαμε την ευκαιρία να έρθουμε στην Λίμνο στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μπροστά για την οικογένεια και σας ευχαριστούμε πολύ που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της τράπεζας ξεκίνησε ουσιαστικά με την ίδρυση της τράπεζας και προσεγγίζει όλα τα θέματα που απασχολούν ουσιαστικά την ελληνική κοινωνία. Φέτος, για παράδειγμα, συμπληρώνουμε 20 χρόνια δράση στην παιδεία με το πρόγραμμα βράβευσης των πρώτων μαθητών από όλη την Ελλάδα με χρηματικά έπαθλα. Είμαστε επίσης περήφανοι για πολλά προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για την κοινοτομία και την ανική επιχειρηματικότητα, αλλά και τη στήριξη του ίδιου του κράτους σε περίοδους κρίσης όπως ήταν ο COVID-19. Επίσης, οι μεγάλες πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα μας κάθε καλοκαίρι και γι' αυτό επίσης έχουμε τρέξει ένα μεγάλο πρόγραμμα. Στα μέσα του 2021, με την αφορμή των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, ξεκινήσαμε ακόμα μια μεγάλη δράση, η οποία απαντά στη μεγαλύτερη πρόκληση της χώρας και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Είναι το δημογραφικό πρόβλημα. Υπάρχουν πολλοί αξιόλογες επιστημονικές μελέτες, οι οποίες αυτή τη στιγμή προβλέπουν μεγάλη μείωση του πληθυσμού τα επόμενα 30 χρόνια, με πολλές επιπτώσεις στην οικονομία, την ποιότητα του κοινωνικού κράτους και τελικά την ποιότητα της ζωής μας. Η πρωτοβουλία μας λοιπόν έχει σαν στόχο να ενθαρρύνει τους νέους που επιθυμούν να κάνουν παιδί, να πάρουν αυτή την απόφαση και να προχωρήσουν. Όπως είπε προηγουμένως και ο κ. Κουκουρόπουλος, ξεκινήσαμε τη δράση μας από το Βορειοανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και τον Έβρο και προσπαθούμε να είμαστε ουσιαστικοί με προϊόντα, με υπηρεσίες και πολύ καλές συνεργασίες για να ωφελήσουμε μια νέα οικογένεια. Για παράδειγμα, δίνουμε δωρεάν πρωτοβάθμια ασφάλεια για 2 έτη για κάθε νέο παιδί που γεννιέται και θέλει να ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα. Επίσης, δίνουμε τραπεζικά προϊόντα με προνομιακούς όρους για τα οποία μπορείτε να ενημερωθείτε είτε από το κατάστημά μας στην Λίμνο είτε από το eurobank.gr, την ιστοσελίδα της τράπεζας. Πέραν από αυτά, είμαστε εδώ σήμερα για να σας γνωρίσουμε τους συνοδοιπόρους μας σε αυτό το ταξίδι, τους ιδρυτές και εκπροσώπους του μη κερδοσκοπικού σωματείου Believe, που δραστηριοποιείται σε θέματα υπογονιμότητας, που είναι μια περιοχή άρρηκτα συνδεδεμένη με το δημογραφικό πρόβλημα. Τους 2 εξέχοντες γιατρούς αναπαραγωγής, τον κύριο Βασίλη Κενάρη και τον κύριο Κάρι Χινιάδη, εγώ προσωπικά δεν τους γνώριζα, τους έμαθα στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας και ομολογώ ότι εντυπωσιάστηκα από τον ενθουσιασμό με τον οποίο αντιμετωπίζουν αυτό το έργο παράλληλα με τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Έχουμε λοιπόν τη χαρά σαν Eurobank, σαν τράπεζα, να στηρίζουμε κωδικικά την τιμή για να πετύχουμε το σκοπό που έχουμε θέσει από κοινού. Ο σκοπός είναι να ενημερώσουμε το κοινό για το τόσο σοβαρό αυτό θέμα και στη συνέχεια να δώσουμε πραγματική οικονομική βοήθεια στα ζευγάρια που έχουν ανάγκη να κάνουν εξωσωματική οικονομοποίηση, αλλά δεν είναι σε θέση οικονομικά να αντεπεξέλθουν. Προτού λοιπόν δώσω το λόγο στους γιατρούς, θα τονίσω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να μαθευτεί στην τοπική κοινωνία ότι υπάρχει αυτό το πρόγραμμα και ότι μπορούν οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη να μας πλησιάσουν είτε μέσω του καταστήματος είτε απευθείας μέσω της Believe για να πάρουν τις βοήθειες που είμαστε σε θέση να δώσουμε. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα θέμα ταμπού και δεν συζητιέται πάρα πολύ εύκολα και γι' αυτό τον λόγο πιστεύουμε ότι το να διαδοθεί το μήνυμα από στόμα σε στόμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ λοιπόν άλλη μια φορά που είστε εδώ και θα χαρούμε να ξανάρθουμε σύντομα και να έχουμε να γιορτάσουμε γενετούρια. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό δηλαδή. Ναι, ναι. Καλησπέρα και από εμάς. Καλησπέρα λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα. Είναι μια Παρασκευή απόγευμα μέσα σε τόσο πολύ ζέστη και αφιερώσετε λίγο χρόνο για να ακούσετε και να δείτε αυτό το πρόγραμμα το οποίο δημιουργήσαμε μαζί με την Believe και που δημιουργήθηκε έτσι από μια ιδέα ένα απόγευμα με το Χάρη που ήμασταν μαζί. Ξεκίνησε ως μια μικρή ιδέα και τελικά έχει καταλήξει να γεννιούνται παιδιά από αυτή τη μεγάλη πρωτοβουλία την οποία έχουμε και να ενισχύεται χρόνο με χρόνο και με φυσικά με συμμάχους όπως η Eurobank. Το πρόγραμμα αυτό επεκτείνεται και βοηθάει ακόμα περισσότερο κόσμο σε πολυεπίπεδο στάδιο, ώστε να καταφέρουμε να έχουμε πολλά μωρά. Έτσι λοιπόν, το 2019 ιδρύθηκε η Believe
σε μια εκδήλωση η οποία έγινε στο Ίδρυμα Θεοχαράκη, η οποία παρευρέθησαν πάρα πολλοί κόσμος, η γυναίκα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, πάρα πολλοί εμφανείς άνθρωποι οι οποίοι μας στήριξαν από την αρχή. Ανάμεσα σε αυτούς και ο προπονητής της εθνικής ομάδας, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, η Σία Κοσιόνη, η Πέγη Γιαννονάκου, η Όλγα Κεφαλογιάννη, πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έσπευσαν να στηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία. Εμείς είχαμε ένα σκοπό και ένα όραμα, να συμβάλλουμε κι εμείς ένα μικρό λιθαράκι σε όλο αυτό το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί, το δημογραφικό, η υπογεννητικότητα, όπου εμείς θεωρούμε ως πυρήνα του προβλήματος, έναν μάλλον ως πυρήνα του προβλήματος, και την υπογονιμότητα. Η υπογονιμότητα είναι ένα πρόβλημα το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ. Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι στην τελευταία πρωτοβουλία που είχαμε με τη Eurobank μαζί και τον ΙΟΒΕΑ ανακοινώθηκε η μεγάλη μελέτη του δημογραφικού πριν 15 μέρες παρουσία του Υπουργού της χώρας στη Μεγάλη Βρετάνια πριν 10 μέρες, όπου χαρακτηριστικά να σας πω για το δημογραφικό έτσι κάποια στοιχεία τα οποία συγκράτησα από αυτή την παρουσία στην οποία μελετάμε και θα την ανακοινώνουμε σταδιακά, είναι ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή από το 2011 έως το 2021 παρουσιάζει μια σταδιακή μείωση του πληθυσμού που αριθμεί σε απόλυτο αριθμό 441.000 ανθρώπους, ένα ποσοστό 4%. Έχουμε μια σταδιακή, δηλαδή μειούμενη πληθυσμιακή κατάσταση από το 2011. Η Ελλάδα βρίσκεται με μια πρόβλεψη το 2100 θα είναι η χειρότερη χώρα σε απόδοση, η τρίτη χειρότερη χώρα μετά τη Λιθουανία και τη Λετωνία σε πληθυσμιακό progression, δηλαδή θα έχουμε ένα 24% μείωση του πληθυσμού μας. Και θα πω επίσης ότι το 1980 η Ελλάδα είχε ένα δείκτη γονιμότητας στο 2,3 και αυτή τη στιγμή 2,1-2,2 και σήμερα η Ελλάδα έχει ένα δείκτη γονιμότητας 1,3 παιδιά ανά οικογένεια. Αυτά ήταν τα τελευταία στοιχεία, κάποια από τα τελευταία στοιχεία που ανακοινώθηκαν από τη μεγάλη μελέτη του ΙΟΒΕ, από την πρωτοβουλία της Eurobank και εμείς ήμασταν σε αυτό. Έτσι λοιπόν, όπως σας είπαμε, θέλουμε τελικά να βοηθήσουμε πολλές οικογένειες να κατακτήσουν τον ήρωα να πραγματοποιήσουν ένα παιδάκι. Και ουσιαστικά η Believe έχει δύο άξονες λειτουργίας. Ο ένας είναι να δημιουργεί και να βοηθάει ζευγάρια σε ακριτικές περιοχές και να τεχνοποιήσουν που δεν έχουν ούτε την οικονομική δυνατότητα ούτε την πρόσβαση. Και το δεύτερο είναι να, μέσα από ομιλίες και ενημερωτικές ημερίδες, να ενημερώνουμε τους πληθυσμούς στην επαρχία και σε όλο το γεωγραφικό μήκος και πλάτος για το πρόβλημα της υπογεννητικότητας και ούτως ώστε να υπάρχει μια ευαισθητοποίηση του ευρύ κοινού. Κάποια στοιχεία επίσης που έχουν να κάνουν κυρίως με την υπογονιμότητα με την οποία ασχολούμαστε εγώ και ο Χάρης. Ένα ζευγάρι θεωρείται υπογόνιμο όταν η γυναίκα είναι κάτω από 35 ετών και μετά από ένα έτος ελεύθερων επαφών δεν καταφέρει να τεκνοποιήσει. Τότε θα πρέπει να απευθυνθεί σε ειδικό. Ενώ όταν η γυναίκα είναι πάνω από 35 ετών, θα πρέπει η γυναίκα εντός εξαμήνου, το ζευγάρι εντός εξαμήνου, να απευθύνεται σε κάποιον ειδικό να ζητήσει βοήθεια. Περίπου το 80% της υπογονιμότητας οφείλεται σε παράγοντες όπως ο ανδρικός κατά 40%. Άρα έχει πέσει πλέον η θεωρία ότι φταίει μόνο η γυναίκα που κυριαρχούσε τα παλιά χρόνια. 40% λοιπόν οι άντρες, 40% οι γυναίκες, ένα 10% και οι δύο, και άντρες και γυναίκα, και ένα 10% είναι η ανεξήγητη υπογονιμότητα. Αιτία υπογονιμότητας έχουμε και στη γυναίκα και στον άντρα, διαταραχές ορεξίας, λειτουργίες, ινομιώματα, ενδομητρίωση, σαλπικικά προβλήματα, προβλήματα δηλαδή με τις σάλπικες, γυναίκες που έχουν υποστεί πολλές εκτρώσεις, ενώ στον άντρα αζωοσπερμία, φλεγμονές, περιβαλλοντικοί παράγοντες, χρυσοκύλοι και χρωμοσωμικές αναμαλίες είναι κάποιοι από τους παράγοντες που προκαλούν υπογονιμότητα σε άντρες και γυναίκες. Είπα κάποια στοιχεία πριν, εδώ βλέπουμε και στο πινακάκι μας ότι το 2016 οι γεννήσεις ήταν 92.000 και οι θάνατοι ήταν 118.000. Είχαμε λοιπόν ένα αρνητικό ισοζύγιο, όταν το 1980 είχαμε 148 και περίπου 87.000 γεννήσεις. Βλέπουμε ότι οι γεννήσεις από το 2013, όπως σας είπα, 2011 έχουν μια σταδιακή μείωση του πληθυσμού και συνολικός αριθμός είναι περίπου 441.000 που σας ανέφερα τελευταία δεκαετία. Ποια είναι όμως και τα δεδομένα της υπογονιμότητας στην Ελλάδα? Αυτά τα στοιχεία που σας δίνουμε αφορούν εμάς την ελληνική κοινωνία. Περίπου 300.000 ζευγάρια είναι αυτά που αντιμετωπίζουν πρόβλημα υπογονιμότητας. Ένα 35% είναι από αυτό που προσέρχεται να αντιμετωπίσει την υπογονιμότητά του, άρα υπάρχει ελλειπής ενημέρωση και σε μικρές πόλεις ή χωριά υπάρχει και ταμπού όσον αφορά τη δυσκολία του να συλλάβει ένα ζευγάρι. Ενώ στην Ελλάδα πραγματοποιείται πάντα από 15.000 κύκλοι, η οποία αποτελεί και μέρος προορισμού μάλλον ιατρικού τουρισμού. Από όλο τον κόσμο, από όπου μπορείτε να φανταστείτε, σπέβουν στην Ελλάδα για να τυκνοποιήσουν και εμείς είμαστε αυτοί που τελικά εξάγουμε μωρά, θα πω χαρικολογώντας,
Έτσι. Γιατί γίνεται αυτό, η Ελλάδα έχει και τις εγκαταστάσεις και τις μεθόδους και την τεχνογνωσία, αλλά πάνω απ' όλα και το νομοθετικό πλαίσιο που με τώρα με την παρέμβαση της κυβέρνησης, με το καινούργιο νομοθετικό πλαίσιο για την εξωσωματική, τις θεραπείες που βοηθούν στην αναπαραγωγή, βλέπουμε ότι δίνει μεγαλύτερο χώρο και χρόνο στους ανθρώπους να προσπαθήσουν να βοηθούν και να πραγματοποιήσουν τον όνειρό τους. Όπως είπαμε λοιπόν, βλέποντας πιο κάτω, ο δείκτης γονιμότητας για να επιβιώσει ένας πληθυσμός είναι στο 2,3 και πάνω, η Ελλάδα είναι στο 1,3, ενώ κάποια χαρακτηριστικά είναι ότι οι Ελλάδες προσέρχονται περίπου μεσοσταθμικά στα 30 έτη να αποκτήσουν παιδί. Το 30% αφορά των γεννήσεων στην Ελλάδα αποτελείται από αφορά τις γυναίκες 30-34, το 25% 35-39, ενώ ένα 5,3 αφορά μητέρες που γίνονται πάνω από 40 ετών. Εδώ θα πω ότι το 5,3 είναι λίγο ψευδές. Στα γιατρία μας, στην καθημερινή κλινική πράξη, παρατηρούμε ότι οι γυναίκες και τα ζευγάρια έρχονται πολύ περισσότερο από το 5,3 να πραγματοποιήσουν τη δημιουργία μιας οικογένειας. Πράγμα το οποίο δυσκολεύει και αποτελεί την πρώτη αιτία υπογονιμότητας. Είναι ο ηλικιακός παράγοντας της γυναίκας, όπου αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ. Σίγουρα και ο άντρας παίζει το ρόλο του, αλλά η ηλικία του αρίου είναι αυτή που θα παίξει τον καθοριστικό ρόλο τελικά. Ενώ δεν θα πρέπει να κάνουμε τη στραβά μάτια για τις 150.000 αυλώσεις που πραγματοποιούνται στη χώρα μας, οι οποίες δεν φαίνονται πουθενά και είναι και αυτό ένα τεράστιο θέμα. 150.000 δηλαδή εν δυνάμει γεννημένα παιδιά δεν έρχονται στον κόσμο. Γιατί υπάρχουν και η οικονομική κρίση τα προηγούμενα χρόνια, μετά έρχεται η πανδημία, τώρα έχουμε νέα οικονομική κρίση, όλα αυτά παίζουν τον ρόλο τους και προγράμματα σαν το δικό μας σε συνεργασία με την Eurobank έρχονται, ελπίζουμε να βοηθήσουν ζευγάρια να ξανασκεφτούν διάφορα πράγματα. Σύμφωνα λοιπόν με την πρόβλεψη, με ένα μεσαίο σενάριο, το 2050 θα είμαστε 8,8 εκατομμύρια, ενώ σήμερα το 33% του πληθυσμού είναι πάνω από 65 ετών, θα είναι τότε μάλλον, και σήμερα είναι πάνω από 20. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο γυραιότερο θα είναι ο πληθυσμός μας σε λίγα χρόνια. Όσον αφορά την εξωματική γονιμότητα, θα μας πει και ο Βάζης κάτι. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι που είστε με τη ζέστη παρασκευιάτικα να μας ακούσετε. Ελπίζουμε να είναι ενδιαφέρον για εσάς. Να προσθέσουμε εδώ δύο πραγματάκια. Το ένα είναι ότι αυτοί οι δείκτες γονιμότητας που ακούτε, το 1,3, το 1,4 και το 2,1, ουσιαστικά τι είναι. Είναι το νούμερο το οποίο πρέπει να κάνει τα παιδιά, πρέπει να κάνει κάθε ζευγάρι που υπάρχει, προκειμένου να αυξηθεί, να μείνει σταθερός ή τελικά να μειωθεί ο πληθυσμός της χώρας μας. Άρα θεωρούμε ότι 2,1 είναι το νούμερο των παιδιών που πρέπει να κάνει ένα ζευγάρι, προκειμένου να μείνει σταθερός ο πληθυσμός. Αυτό γιατί υπάρχει παιδική θυσιμότητα κλπ. Άρα θέλουμε κάτι παραπάνω από δύο παιδιά. Και αυτή τη στιγμή, και εδώ και πολλά χρόνια δυστυχώς, κάνουμε 1,3 παιδιά. Αυτό είναι ο δείκτης γονιμότητας που λέμε το 1,3. Αυτό σημαίνει ότι ο πληθυσμός μειώνεται συνέχεια. Και να πούμε επίσης ότι όταν μιλάμε για τις αμβλώσεις, όταν μιλάμε για το, θα μιλήσουμε για το πώς μεταβάλλεται η οικονομική ικανότητα που μίλησε και ο Βασίλης για τις γυναίκες, ο σκοπός δεν είναι να πούμε στις γυναίκες μην κάνετε άμβλωση γιατί να αναφέρει το δικαίωμά τους, αλλά να τους πούμε ότι όταν κάνουν μια άμβλωση υπάρχει μια πιθανότητα κάποιος να τους βοηθήσει να κρατήσουν ένα παιδί που ενδεχομένως ρίχνουν συσταγωγικά και την ξέρει την έκφραση για οικονομικούς λόγους. Αφετέρου όμως αυτό μπορεί να έχει μετέπειτα κάποιες επιπτώσεις τις οποίες δεν έχουν προβλέψει. Και τελικά πάμε να μιλήσουμε για την εξωσωματική γονιμοποίηση. Όπως είπε και ο Βασίλης, έχουμε δύο πυλώνες. Ο ένας πυλώνας είναι να ενημερώσουμε που το κάνουμε ήδη για την υπογονιμότητα και την οικογεννητικότητα αυτής της χώρας. Και ο δεύτερος πυλώνας της Μπιλίμ, του σωματείου μας, είναι να κάνουμε δωρεάν θεραπεία εξωσωματική γονιμοποίηση σε ζευγάρια που είναι υπογόνιμα και δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Τους έχουν πει δηλαδή ότι πρέπει να κάνουν εξωσωματική γονιμοποίηση και δεν μπορούν να την αντέξουν οικονομικά. Τι όμως είναι εξωσωματική γονιμοποίηση? Είναι αυτό που λέει. Δηλαδή, εμείς αυτό που κάνουμε είναι ότι συλλέγουμε τα ωάρια μετά από μια μικρή θεραπεία κατά 8 με 10 μέρες από την γυναίκα και τα γονιμοποιούμε στο εργαστήριό μας με το σπέρμα του συντρόφου της και δημιουργούμε έμβρια. Αυτό λέγεται εξωσωματική. Η διαδικασία δηλαδή που γίνεται στη σάλπιγγα της γυναίκας γίνεται ουσιαστικά στο εργαστήριό μας. Είναι η πιο γνωστή και η πιο αποτελεσματική μέθοδος υποβοήθησης αναπαραγωγής που υπάρχει. Έχει μεγάλα ποσοστά επιτυχίας, ανάλογα βέβαια και με την ηλικία της μητέρας, όπως είπε ο Βασίλης. Και πιθανολογούμε ότι αυτά θα ανεβούν κι άλλο. Ανεβαίνουν κάθε χρόνο κατά τη, αλλά στη δεκαετία ή στη δεκαπενταετία τα νούμερα ανεβαίνουν πραγματικά καλπάρα. Θα πούμε πώς. Τι παίζουν, ποιοι είναι οι παράγοντες που παίζουν τον σημαντικό ρόλο? Η ηλικία της γυναίκας. Γιατί είναι σημαντική η ηλικία της γυναίκας για την εξωματική γονιμοποίηση? Γιατί
είναι πολύ σημαντικός ο χρόνος για τα οάρια της. Ξέρουμε ότι μέχρι τα 35 τα οάρια μιας γυναίκας είναι όπως πρέπει να είναι, αλλά από εκεί και πέρα αρχίζουν και αλλάζουν. Και αλλάζουν τα χρωμοσώματά τους, αλλάζει η ποιότητά τους. Γι' αυτό και πάρα πολλοί από εσάς είστε έτσι, συνηθισμένοι στην έννοια της αμνιοκέντησης. Παλιά λέγαμε ότι μια γυναίκα που μένει έγκυος πάνω από 35 πρέπει να κάνει αμνιοπαρακέντηση για να ελέγξουν το παιδί αν έχει σύνδρομο Down. Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί αυξάνεται η πιθανότητα να υπάρχουν χρωμοσωμικές ανομαλίες. Αυτό σημαίνει όχι μόνο αυξημένη πιθανότητα για χρωμοσωμικές ανομαλίες των παιδιών που υπάρχουν μέσα στη μήτρα, αλλά και των εμβρίων που δημιουργούμε με την εξωματική γονιμοποίηση. Άρα θέλουμε οι γυναίκες να είναι νεαρές στην εξωματική γονιμοποίηση για να έχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Όσο πιο μεγάλες είναι, τόσο χειρότερα είναι τα αποτελέσματά μας. Μετά την ηλικία των 42, λοιπόν, τα αποθέματα, τα οθητικά, το πόσα οάρια βγάζει μια γυναίκα είναι σημαντικά δεδομένα. Και σε αριθμό και σε ποιότητα. Και ακόμα και με εξωσωματική, η πιθανότητα να συλλάβει μια γυναίκα που είναι 42 ετών είναι κοντά στο 5%. 5% σημαίνει 95% αποτυχία στα καλύτερα εργαστήρια. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό να ενημερώσουμε τον κόσμο και να καταλάβει ότι μπορεί να κάνει παιδιά όποτε θέλει, αν το θέσουμε σε φιλοσοφικό επίπεδο. Στην πραγματικότητα όμως δεν πρέπει να πιστεύει ότι δεν πειράζει, θα κάνω ό,τι θέλω να κάνω και στα 40 μου θα κάνω μια εξωματική γονιμοποίηση και θα μείνω εκεί. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ακόμα και στα καλύτερα εργαστήρια. Άρα λοιπόν επηρεάζεται η ποιότητα των οαρίων και μετά το 42 υπάρχει αυξημένος αριθμός οαρίων με χρωμοσωμικές ανομαλίες όπως είπαμε. Πώς γίνεται εξωματική γονιμοποίηση? Παλιά λέγαμε εξωματική γονιμοποίηση και τα ζευγάρια νομίζουν να βάζουν στο δαγκάρι λόγω τεχνολογίας, λόγω διάρκειας, λόγω εξόδων κλπ. Στην πραγματικότητα είναι πλέον μια διαδικασία η οποία διαρκεί γύρω στις 12 με 15 ημέρες. Το πρώτο κομμάτι που είναι η διέγερση των οθικών προκειμένου να πάρουμε τα οάρια διαρκεί πλέον γύρω στις 8-9 μέρες το πολύ. Δηλαδή δίνουμε στη γυναίκα κάποια φάρμακα που αντιγράφουν αν θέλετε τις ορμόνες που παράγει ο εγκέφαλος μιας γυναίκας προκειμένου να διαγείρουμε τις οθήκες και αυτές αντί να κάνουν το ένα οάριο που θα έβγαζαν προκειμένου να κάνουν ορυξία κάθε μήνα, να βγάλουν πολλά. Αυτά τα πολλά οάρια λοιπόν τα παρακολουθούμε με περίοχους και τα συλλέγουμε μετά από αυτή τη διάρκεια που είπαμε, 8 με 10 μέρες. Και εν συνεχεία κάνουμε την γονιμοποίηση και περιμένουμε από 2-6 μέρες προκειμένου να μεγαλώσουν τα έμβρια στο εργαστήριο. Εκεί παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το εργαστήριο. Και το σπέρμα εννοείται, αλλά το εργαστήριο είναι αυτό που δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες προκειμένου να μεγαλώσει ένα έμβριο σωστά και να μην το χάσουμε εισαγωγικά ή να μην μειωθούν οι πιθανότητες επιτυχίας της εκπαιδευτικής λόγω του εργαστηρίου και λόγω των υλικών των καλλιεργητικών που χρησιμοποιούμε. Το τρίτο είναι η εμβριομεταφορά. Παίρνουμε δηλαδή το έμβριο και που το έχουμε στο εργαστήριο και μια πολύ απλή διαδικασία που μοιάζει πάρα πολύ με το τεστ Παπα-Νικολάου και είναι ακόμα πιο ανώδυνο από αυτό και δεν ματώνεται, τα μεταφέρουμε πίσω στη μήτρα. Αυτή είναι η μεταφορά και κάπου εκεί τελειώνει η σωματική γονιμοποίηση. Πάμε στο επόμενο. Αυτό λοιπόν κάνουμε στη Μιλή και κάνουν και πάρα πολλοί συνάδελφοι εκτός από εμάς, αλλά όχι στα πλαίσια αυτά τα μικροσκοπικά. Και πάμε να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα ζευγάρια να έρθουν κοντά μας. Και με ποια κριτήρια μπορούν να έρθουν και να γίνουν δεκτά και να προχωρήσουν σε μια θεραπεία δωρεάν εξωματικής γονιμοποίησης. Να προσθέσω εδώ ότι δεν ξέρουμε, συνήθως όταν εξακολουθεί να είναι ένα ταμπού και το έχουμε δει στα μικρά νησιά που πηγαίνουμε και στους μικρούς χώρους που πηγαίνουμε, η εξωματική γονιμοποίηση αποτελεί ένα ταμπού ακόμα. Ένα ζευγάρι μπορεί να μην το πει στους γονείς του ότι θα κάνει εξωματική γονιμοποίηση. Είναι λάθος. Θα το πούνε μόνο αν για παράδειγμα έχουν ανάγκη μια οικονομική συνδρομή. Είναι λάθος. Η εξωματική γονιμοποίηση είναι μια εξαιρετική θεραπεία η οποία γεμίζει με χαρά τις οικογένειες. Άρα λοιπόν, spread the word που λέμε στα ελληνικά, βγείτε έξω και αν έχετε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να κάνουν εξωματική και δεν έχουν την ικανότητα να το κάνουν οικονομικά, αλλά ντρεπόντουσαν να έρθουν σήμερα εδώ, είμαστε εδώ για αυτούς. Πώς θα είμαστε εδώ για αυτούς? Έχουμε διάφορα κριτήρια λέξη. Τα κοινωνικά, τα οικονομικά και τα ιατρικά. Προτεραιότητα έχουν φυσικά τα ζευγάρια που δεν έχουν ακόμα παιδί. Είναι προφανές. Σημαντική προϋπόθεση, ειδικά στις μέρες μας, είναι να έχουν λευκό ποινικό μητρό με όλα αυτά που ακούμε γύρω μας στους τελευταίους μήνες ή χρόνια σχετικά με την οικογενειακή βία. Δεύτερο, έχουμε βάλει κριτήρια τα οποία είναι οικονομικά και έχουν να κάνουν κυρίως με ένα συγκερασμό όλων των κριτηρίων που υπάρχουν τόσο από τον ΑΡΣΑ όσο και από την ΕΛΣΤΑΤ. Σχετικά με το τι είναι και τι δεν είναι μια οικογένεια η οποία έχει την ικανότητα να μεγαλώσει ένα παιδί μέσα σε υγιείς συνθήκες, χωρίς δηλαδή να έχουν περάσει κάτω από το κατώφλι της φτώχειας, αλλά και να μην μπορούν αυτοί οι άνθρωποι
να κλέψουν εισαγωγικά θεραπείες από άλλους οι οποίοι τις δικαιούνται περισσότερο. Έχουμε λοιπόν όριο προς τα πάνω τα 10.000 ευρώ και προς τα κάτω τα 4.000 ευρώ, το κατώφλι φτώχειας που λέμε. Και είναι κριτήρια τα οποία τα έχουμε θέσει βασικά αυστηρά, αλλά στην πραγματικότητα για 100, για 200, για 300 ευρώ δεν πρόκειται να απορρίψουμε ένα ζευγάρι και το δείχνουμε αυτό μέσα από τις αποφάσεις του Συμβουλίου μας, του Κοινωνικού Συμβουλίου. Στα ιατρικά κριτήρια δεν είναι τυχαίο αυτό που αναφέραμε πριν με τον Βασίλη για τα 42 έτη. Θεωρούμε ότι οι γυναίκες οι οποίες είναι πάνω από 42 ετών έχουν μικρές πιθανότητες να κάνουν σωματική γονιμοποίηση και να πιάσουν εύκολα παιδί. Κατά συνέπεια, προσπαθούμε να βοηθήσουμε γυναίκες οι οποίες έχουν πιο μικρή ηλικία προκειμένου να μην τις ταλαιπωρούμε. Οι γυναίκες λοιπόν που είναι υπογόνιμες, όπως είπαμε, είναι αυτές που προσπαθούν για ένα χρόνο και είναι ηλικίας κάτω από 35 και αυτές που προσπαθούν για 6 μήνες και είναι ηλικίας πάνω από 35. Φυσικά, αυτό που κάνουμε είναι ότι καταψύχουμε και γενικό υλικό, σπέρμα, αλλά και οάρια από γυναίκες και από άντρες οι οποίοι έχουν διαγνωστεί με κακοήθεις παθήσεις και πρόκειται να υποστούν θεραπείες, χημειοθεραπείες, ακτινοβολίες, οι οποίες θα τους μειώσουν το αναπαραγωγικό του δυναμικό. Άρα λοιπόν κάνουμε και αυτό. Δηλαδή προσπαθούμε να περισσώσουμε το γενετικό υλικό των ανθρώπων, των συνανθρώπων μας, πριν υποστούν μια τέτοια θεραπεία. Πώς γίνεται αυτό? Προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο καθαροί, όχι μόνο οικονομικά, γιατί είμαστε εκεί, αλλά και διεκπαιδευτικά μέσα από την επιλογή των αιτήσεών μας. Δεν δεχόμαστε λοιπόν ένα πάκο αιτήσεων, γίνονται όλα ηλεκτρονικά μέσα από το site μας, όπου μπορεί κάποιος να βρει και τα κριτήρια της ένταξης, αλλά και να υποβάλει τις αιτήσεις. Οι αιτήσεις αναγκαστικά μπαίνουν και διεκπαιδεύονται από επιστροφές, οι οποίες ελέγχουν όλα τα κριτήρια που είπαμε, τα οικονομικά, τα κοινωνικά, γιατί με τον Βασίλη δεν μπορούμε να ξέρουμε οικονομικά τι γίνεται, τα κοινωνικά και πάνω απ' όλα τα ιατρικά κριτήρια για να τα βοηθήσουμε. Είμαστε δεσμευμένοι ότι μέσα σε ένα διάστημα 40 ημερών θα απαντήσουμε. Ουσιαστικά απαντάμε πολύ νωρίτερα και επίσης είμαστε δεσμευμένοι ότι από τη στιγμή που εγκρίνουμε ένα ζευγάρι θα το βοηθήσουμε να προσπαθήσει να ξεπεράσει όλες τις δυσκολίες που έχει τις γραφειοκρατικές στη χώρα μας προκειμένου να κάνει την θεραπεία του. Είτε αυτά αφορούν την επιτροπή του ΕΟΠΗ προκειμένου να πάρει τα φάρμακα δωρεάν, είτε αυτά αφορούν και θα μιλήσουμε αργότερα γι' αυτό, θα μιλήσει ο Βασίλης για το πώς συνεργαζόμαστε με άλλους γιατρούς στην επαρχία. Αν μια γυναίκα μας δεν μας απαντήσει από τη στιγμή της αίτησής της που θα εγκριθεί, θεωρούμε ότι είναι λάθος να την περιμένουμε και προχωράμε στην επόμενη προκειμένου κάποια που ενδεχομένως χρειάζεται περισσότερα αυτή τη βοήθεια να την έχει. Ξεκινάμε λοιπόν τη θεραπεία της σωματικής γονιμοποίησης πάρα πολύ σύντομα, γι' αυτό και όπως θα πούμε αργότερα, πάρα πολύ σύντομα έχουμε αποτελέσματα. Πόσο της μονάδας της σωματικής γονιμοποίησης το αναλαμβάνει όλο η Believe με τη χορηγία της Eurobank. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η μονάδα της σωματικής γονιμοποίησης είναι δωρεάν, σημαίνει ότι τα φάρμακα θα εξασφαλίσουν μέσω των επιτροπών της υποβοηθούμενης απαραγωγής του ΕΟΠΗ και είναι δωρεάν. Και σημαίνει ότι ο Βασίλης, εγώ και οι άλλοι συνεργάτες μας δουλεύουν αφιλοκερδώς και κάνουν αυτές τις θεραπείες χωρίς αμοιβή. Βασίλης. Η Believe μεγαλώνει λοιπόν και μεγαλώνει πολύ γρήγορα. Θέλω να έτσι δύο παρατηρήσεις να προσθέσω χάρη αυτά που είπε. Για να καταλάβετε λίγο τα μεγέθη, μια γυναίκα 45 ετών, η οποία προσπαθεί να κάνει παιδί με δικά της οάρια, το ποσοστό επιτυχίας στην σωματική γονιμοποίηση είναι κάτω του 1,1. Άρα καταλαβαίνετε πόσο σημαντική είναι η ηλικία. Επίσης, οι γυναίκες στα 38 τους έτη έχουν καταναλώσει το 80% των αποθεμάτων τους, των οθηκικών αποθεμάτων. Δεν έχουν δηλαδή πολλά οάρια πια. Ενώ το τρίτο στοιχείο το οποίο θέλω να προσθέσω, για να καταλάβετε λίγο τη διαφορά, γιατί μιλάει ο Χάρης για φάρμακα, πώς μπορούν να πάρουν τα φάρμακα. Θα προσθέσω ότι πολύ μεγάλες εταιρείες και φαρμακευτικές έχουν σπεύσει και αυτές να βοηθήσουν το έργο μας και μας παρέχουν δωρεάν φάρμακα εξωματικής. Και εμείς τα χορηγούμε στους ανθρώπους οι οποίοι εγκρίνονται σε αυτό το πρόγραμμα. Αλλά για να καταλάβετε λίγο μια έτσι σημαντική διαφορά, η οποία συμβαίνει σε μια πολύ γειτονική μας χώρα, στην Κύπρο. Η Κύπρος, λοιπόν, είναι μια χώρα πολύ πιο μικρή από εμάς, η οποία το σύστημα όσον αφορά την εξωματική γονιμοποίηση δίνει, το κράτος δηλαδή, δίνει τρεις εντελώς δωρεάν εξωματικές στα ζευγάρια, το οποίο τους δίνει τα λεφτά να πληρώσουν 3.500 ανά περίπτωση σε κάθε, σε οποιοδήποτε ιδιωτικό κέντρο επιθυμούν, τρεις φορές αυτό το ποσό. Και τους χορηγεί για τρεις φορές εντελώς δωρεάν και τα φάρμακα. Χωρίς καμία επιτροπή, χωρίς κανέναν εγωλγοθά που πρέπει να περάσουν τα ζευγάρια στην Ελλάδα για να πάρουν τα φάρμακα από την επιτροπή του ΕΟΠΗ. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο βάρος δίνουν από εκεί και πόσο εμείς πίσω είμαστε σε αυτό το κομμάτι.
Η Believe λοιπόν μεγαλώνει, μεγαλώνει γρήγορα. Από την αρχή που ξεκινήσαμε, πάρα πολλοί άνθρωποι ήρθαν γύρω μας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το slide είναι λίγο παλιό. Μιλάμε για πάνω από 50 άνθρωποι γυναικολόγους σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την περιφέρεια, ούτως ώστε να καλύπτουμε όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη της Ελλάδος και να μπορούμε να συνεργαζόμαστε και να μας βοηθάνε για ζευγάρια τα οποία βρίσκονται απομακρυσμένες περιοχές και να μην χρειάζονται να έρθουν. Μέες, νοσηλεύτριες, γενικοί χειρουργοί, γιατροί όλων των ειδικοτήτων έχουν μπει σε αυτό το πρόγραμμα και προσφέρουν και αυτοί εντελώς δωρεάν το πρόγραμμα της υπηρεσίας τους. Πάνω από 8 μεγάλα κέντρα στην Αθήνα και πρόσφατα θα ανακοινώσουμε το Σεπτέμβριο με το Χάρη και την συνεργασία μας με το ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα στη Θεσσαλονίκη, το οποίο προσθέθηκε γι' αυτό στη λίστα των κέντρων το οποίο θα βοηθήσει. Τα κέντρα στην Αθήνα είναι τα μεγαλύτερα, τα πιο σύγχρονα, γιατί αυτό παίζει καθοριστικό ρόλο τελικά, εκτός είναι από τους εξαιρετικούς γιατρούς και συναδέλφους που έχουμε σε όλη την Ελλάδα και που ασχολούνται με την αναπαραγωγή. Το πιο σημαντικό ρόλο παίζει το εργαστήριο, το οποίο είναι πλέον θέμα τεχνολογίας, θέμα χρημάτων, το οποίο δαπανούνται για να δημιουργηθούν αυτά τα εργαστήρια. Εμείς έχουμε λοιπόν τα 8 καλύτερα. Συνεργαζόμαστε με άλλες ΜΚΟ για την ενδομητρίωση, με την Action Ελλάς, ταξιδεύουμε και με άλλες μη κερδοσκοπικές. Ουσιαστικά υιοθετήσαμε πριν από ένα χρόνο τη ΣΑΜΟ και λίγο πριν ξεκινήσει η συνεργασία μας με την Eurobank και καταφέραμε και γεννήθηκαν μέσα στον πρώτο χρόνο της υιοθεσίας τρία παιδάκια, το ένα ήταν δίδυμα. Και στο τέλος, η τελευταία μεγάλη συνεργασία μας είναι με την Eurobank, την οποία και πάντα από αυτό το βήμα όπου βρεθούμε την ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε. Και έχουμε ξεκινήσει το πρόγραμμα μαζί για την οικογένεια. Ποιοι είναι οι άνθρωποι μας και από τι αποτελείται η Believe? Από γιατρούς, από όλες τις ειδικότητες, νομικούς, οικονομολόγους, επικοινωνιολόγους, ανθρώπους του πολιτισμού. Όλοι οι άνθρωποι, οι φίλοι, οι εθελοντές και οι χορηγοί οι οποίοι μας βοηθάνε και φυσικά έχουμε δημιουργήσει επιτροπές οι οποίες να μας βοηθούν, η επιστοριχτική μας επιτροπή, η οικονομική επιτροπή η οποία ελέγχει τα οικονομικά κριτήρια των ζευγαριών, αν τα πληρούν ή όχι. Και τέλος η οργανωτική μας επιτροπή, η οποία μας βοηθάει να οργανώνουμε ημερίδες σε όλη την Ελλάδα και να είμαστε πάντα σε γρήγορση να πραγματοποιούμε ημερίδες και ενημερώσεις. Τα αποτελέσματά μας. Τον πρώτο χρόνο ξεκινήσαμε χωρίς να γνωρίζουμε που μπορεί να πάει. Είχαμε πάνω από 90 έγκυρες αιτήσεις λάβει. Επιλέχθηκαν 20 ζευγάρια και από αυτά τα ζευγάρια είχαμε ήδη ξεκινήσει και έχουν ολοκληρωθεί από τις 23 γυναίκες 18 θετικά τεστ κύησης, ένα ποσοστό κοντά στο 78%. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την ικανότητα του Χάρη του Βασίλη, έχει να κάνει, όπως σας είπα, και με τα εργαστήρια. Ένα πολύ ψηλό ποσοστό εγκυμοσύνης. Ήμασταν και τυχεροί στην αρχή και παραμένουμε τυχεροί. Έχουμε λοιπόν ήδη γεννήσει πάνω από 24 παιδιά. Θέλω έτσι να πω και εδώ σήμερα και στον κύριο Καρδάση και στην ομάδα της Eurobank. Το ξέρουμε, να το πω και δημόσια, ότι πριν 4-5 μέρες γεννήθηκε το πρώτο παιδάκι προγράμματος. Έτσι. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτή. Μετά από μια δύσκολη εξωματική αλλά και μια πολύ δύσκολη εγκυμοσύνη. Τελικά, πριν 4 μέρες γεννήθηκε το πρώτο παιδάκι, είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Έχουμε συνεργασίες και με άλλους οργανισμούς όπως το Women for Oncology, το οποίο ουσιαστικά υπάρχει και ειδική παθολόγια ογκολόγη και μιλάμε με τις γυναίκες οι οποίες έχουν ογκολογικά προβλήματα, όπως είπε και ο Χάρης πριν, να διασφαλίσουμε τη μελλοντική τους γονιμότητα χρειοσυντηρώντας το γενετικό τους υλικό, είτε οάρια είτε σπερματοζωάρια για τους άντρες. Γενικότερα βλέπουμε ότι όλες οι μονάδες και όλοι οι γιατροί, οι συνάδελφοι έχουν αγκαλιάσει την προσπάθειά μας. Και πρόσφατα ο όμιλος HHG ανακοίνωσε, ο όμιλος Υγεία Μητέρα κλπ. Ανακοίνωσε ότι θα μας χορηγήσει ακόμα 15 προσπάθειες στα πλαίσια αυτά του καινούριου που έτσι ξεκίνησε. Πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε το πρόγραμμα. Υπάρχει οποιοδήποτε θέλει να ενισχύσει το πρόγραμμα και με 5 και 10 ευρώ δεν υπάρχει όριο. Μπορεί να το κάνει, μπορεί να γίνει δωρητής, μπορεί να γίνει ανάδοχος ολόκληρης περιοχής, όπως ήταν η ΣΑΜΟΣ, ανάδοχος μιας γυναίκας, ενός ζευγαριού δηλαδή. Ενώ όσον αφορά τους γιατρούς και τους άλλους ανθρώπους οι οποίοι είναι νοσηλευτικό προσωπικό, δηλώνουν εθελοντικά τη βοήθειά τους και εμείς ενημερώνουμε ανάλογα με τα μέρη τα οποία ταξιδεύουμε τους ανάλογους εθελοντές οι οποίοι παίρνουν και αυτοί να είναι μαζί μας. Άρη. Άρα λοιπόν η Believe που ξεκίνησε το 2019 και θεωρήσαμε πάρα πολύ γρήγορα ότι σε λιγότερα από ένα χρόνο γεννήσαμε το πρώτο μας παιδί. Επίσης, σε λιγότερο από ένα χρόνο από την αρχή της συνεργασίας της με την Eurobank γέννησε το πρώτο παιδί που είναι το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας. Αν σκεφτείτε ότι πρέπει μια γυναίκα να δει
όλη αυτή την διαφήμιση, συναγωγικά και με την καλή έννοια το λέμε, που παίρνει αυτή η πρωτοβουλία, ότι πρέπει να κάνει την αίτηση, να εγκριθεί η αίτηση, να περάσει από την Επιτροπή του ΕΟΠΗ, να γίνει εξωματική ερμηνευτής, να πετύχει και εν συνεχεία να γεννήσει, αν τα βάλετε όλα αυτά μαζί, το γεγονός ότι γέννησε σε λιγότερο από 12 μήνες, είναι πραγματικά κάτι το οποίο μας γεμίζει με χαρά. Αυτό είναι μια απόδειξη ότι εκτιμούμε τις εργασίες μας και τους συνεργάτες μας, τους υποστηρικτές μας, ένα. Και δεύτερον, ότι το προσκόμαστε σε κάθε ζευγάρι που έχουμε, ότι κάθε ζευγάρι που έρχεται το παντρευόμαστε. Δεν το αφήνουμε. Αν τυχόν αποτύχει, που φυσικά και αποτυχία είναι στο πλάνο και στο πρόγραμμα, είμαστε πάλι εκεί για να καλωσορίσουμε μαζί του και θέλουμε να είναι και αυτοί μαζί μας και να μας πιστεύουν και να προχωράμε μέχρι να γεννήσουμε. Στο πρόγραμμα αυτό λοιπόν που έχουμε και με την Eurobank, αλωνίζουμε όλο το Αιγαίο, το Ανατολικό και το Νότιο. Έχουμε πάει από το Καστελόριζο μέχρι την Ορεστιάδα. Έχουμε πάει στη Σάμο, στους Πούρνους, στην Μυτιλίνη, τώρα στη Λίμνο. Αύριο θα είμαστε στον Αναστράτη, Αλεξανδρούπολη φυσικά. Και μάλλον έχουμε και άλλα πράγματα για τον χρόνο. Και θέλουμε, όπως είπα και το παραλαμβάνω, σε αυτούς τους δύο πυλώνες της ενημέρωσης του κοινού για το τι πρόβλημα θα έχει η Ελλάδα στο μέλλον του πληθυσμού της, για το τι πρόβλημα πρέπει να γνωρίζουν οι γυναίκες και οι άντρες ότι μπορεί να έχουν στο μέλλον με τη βαθμότητά τους και κυρίως, όπως φαίνεται από την παρουσίαση σήμερα, ότι βοηθάμε τα ζευγάρια με δωρεάν εξωσωματική γονιμοποίηση, αυτά τα ζευγάρια που έχουν υπογονιμότητα και δεν έχουν τα χρήματα να κάνουν τέτοια θεραπεία. Η Eurobank λοιπόν έχει τρεις πυλώνες πάνω στον ποτάκι στην οικογένεια. Ο ένας είναι η Βιλίπ και χαιρόμαστε πάρα πολύ που τους έχουμε δίπλα μας και την έχουμε δίπλα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Να προσθέσω έτσι για να συνεχίσουμε τα χαρούμενα νέα ότι έχουμε τέσσερις κυοφορίες σε εξέλιξη από το πρόγραμμα της και περιμένουμε απλά περιμένουμε να γεννηθούν πρώτα για να το πούμε και αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα μπροστά για την οικογένεια. Και δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι, αν είμαστε στη διάθεσή σας. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει μια φήμη ως γυναίκες που έχουν προχωρήσει εξωσωματική, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να νοσήσουν από καρκίνο. Ισχύει και πού έχουν αυτά τα φάρμακα που παίρνουν την γονιμοποίηση. Όπως το είπατε ακριβώς, είναι φήμη. Ναι. Δεν είναι φυσικά ιατρικά αποδεδειγμένο. Έχουν γίνει εκατοντάδες μελέτες σε δεκάδες εκατομμύρια γυναικών. Δεν οφείλεται οποιοδήποτε μορφή καρκίνου γυναικολογικού στα φάρμακα της εξωματικής. Τα φάρμακα της εξωματικής μιμούνται κατά κάποιο τρόπο τα φάρμακα που εκείνο και τις ουσίες που εκείνο εγκεφάλου λέγεται μια συγκεκριμένη ουσία, λέγεται FSH, και τα δίνουμε για πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ξέρουμε λοιπόν ότι δεν έχει σχέση αυτό με, με κλινικούς παράγοντες για δημιουργία καρκίνου του μαστού, ας πούμε, των οθικών, που είναι ο πιο συχνός σκοπός των γυναικών. Κάθε φορά που κάνουμε μια εξωματική, ελέγχουμε μια γυναίκα με οστογραφία, με υπέρηφανο ρόλο με την ηλικία της, για να δούμε αν προϋπάρχει κάτι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να ξέρουν οι γυναίκες ότι ναι, μεν μια γυναίκα η οποία μένει έγκυος μειώνει το μελλοντικό ποσοστό πιθανότητα να έχει καρκίνο του μαστού ή των οθικών της, όμως κατά τη διάρκεια της κοίησης, λόγω των ορμονών παράγει ο πλακούντας, που αυτά είναι τα εστρογόνα και οι προγεστερόνες, για 9 μήνες και όχι για 9 μέρες, έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να κάνει καρκίνο του μαστού ή των οθικών από άλλες γυναίκες που δεν είναι έγκυες. Αυτό δεν έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο μένει έγκυος. Αν δηλαδή έμεινε με αυτόματη σύλληψη ή αν έμεινε με τη σωματική γονιμοποίηση. Κατά συνέπεια, πρέπει να υπάρχει εγρήγορση έτσι κι αλλιώς. Με όποιο τρόπο και να έχει συλλάβει μια γυναίκα. Δεν έχει να κάνει με τις 9 μέρες της θεραπείας. Στην πραγματικότητα, αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι γυναίκες οι οποίες έχουν κάνει καρκίνο του μαστού, ακόμα και ορμονοεξαρτώμενο καρκίνο του μαστού, προγεστερών δηλαδή ιστρογόνα, όταν δεν μπορούν να κάνουν παιδιά και κάνουν εξωματική γονιμοποίηση, τους κάνουμε το ίδιο ακριβώς πλάνο θεραπείας που κάνουμε στις γυναίκες που δεν έχουν κάνει καρκίνο του μαστού. Και δεν φοβόμαστε ότι με αυτή τη θεραπεία θα αυξηθεί η πιθανότητα υποτροπής μετάστασης, όπως θέλετε πείτε το. Έτσι. Άρα είμαστε σίγουροι πλέον, και όχι ο Βασίλης και εγώ, μιλάμε για την ιατρική κοινότητα, μέσα από τις μελέτες, γιατί εμείς ακολουθούμε τα guidelines. Και δεν βγάζουμε δική μας ιατρική. Και να προσθέσω επίσης στην ερώτηση που κάνατε, ότι οι γυναίκες οι οποίες υποβάλλονται σε αυτές του είδους διαδικασίες και τις θεραπείες είναι πολύ έντονα και συχνά παρακολουθούμενες. Άρα η γυναίκα η οποία πηγαίνει μια φορά το χρόνο στον γυναικολόγο της, αν πάει, ενώ οι γυναίκες οι οποίες υποβάλλονται σε αυτές τις θεραπείες πηγαίνουν τουλάχιστον 10 με 15 και 20 φορές που μπορεί να χρειαστεί να πάνε το χρόνο. Άρα οι γυναίκες αυτές παρακολουθούνται πολύ πιο στενά και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να γίνεται πιο εύκολα και πιο γρήγορα η διάγνωση. Θα
προσθέσω επίσης ότι για γυναίκες οι οποίες έχουν το άγχος, είτε το οικογενειακό ιστορικό με καρκίνο του μαστού ή οτιδήποτε άλλο, υπάρχουν πλέον πρωτόκολλα. Έχουν ξεφύγει από τα παλιά πρωτόκολλα, έχει εξελιχθεί και η φαρμακευτική αγωγή, που μπορούμε γυναίκες οι οποίες έχουν πάει, φοβούνται αυτή τη διαδικασία, μπορούν να κάνουν εξωσωματική σε φυσικό κύκλο, δηλαδή ακολουθούμε ακριβώς την πορεία του φυσικού κύκλου. Μπορούμε να πάμε σε τροποποιημένο φυσικό και μπορούμε να δώσουμε και φάρμακα τα οποία προστατεύουν το μαστό τους. Δηλαδή υπάρχουν λύσεις και σίγουρα, όπως είπε και ο Χάρης, δεν ευθύνεται οι θεραπείες αυτές, δεν έχει αποδειχθεί βάσει μελετών. Γιατί εμείς μιλάμε βάσει μελετών, φυσικά σεβόμαστε αυτό που λέτε. Κάποια άλλη ερώτηση. Θέλουμε ερωτήσεις για τη διαδικασία, αν έχετε να κάνετε, για το πώς προχωράει ένα ζευγάρι, για το πού θα μας βρει κλπ. Αλλά και όλες τις υπόλοιπες, ακόμα και για την υπογεννητικότητα του διβολευτικού. Και πρέπει να βγουν οι ερωτήσεις, να πω το εξής, ένα σχόλιο. Είχαμε κάνει μια παρουσίαση, μια πολύ ωραία οργάνωση, διοργάνωση στην Αθήνα, στο Ίδρυμα Θεοχαράκη, την είχε οργανώσει η Μιλή. Και είχαμε προσταγμένη μια καθηγήτρια για το δημογραφικό από τη Σορβόνη, η οποία μας είπε το εξαιρετικό, ότι η εισρωή νέων πληθυσμών, με ό,τι αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι σημαίνει, σε μια χώρα, και το έχουν δει αυτό σε χώρες όπως η Γαλλία, σε χώρες όπως το Βέλγιο και τη Σουηδία, οι οποίες έχουν άλλη, αν θέλετε, οικογενειακή συνήθεια στο πόσα παιδιά κάνουν, αν θα κάνουν δύο ή θα κάνουν πέντε παιδιά, προσφέρει καταρχήν ένα boost δημογραφικό, αν αφομοιωθεί σωστά, αλλά ξέρουμε πλέον ότι η δεύτερη γενιά των μεταναστών μιας χώρας πάει και ακολουθεί τα πρότυπα της ίδιας της χώρας. Δηλαδή, αν έχουμε μια οικογένεια μεταναστών οι οποίοι κάνουν πέντε παιδιά όταν έρχονται στην Ελλάδα, τα πέντε αυτά παιδιά δεν θα κάνουν άλλα πέντε, αλλά θα κάνουν άλλα δύο. Άρα η ζωή πληθυσμού ενδεχομένως δεν είναι η λύση στο δημογραφικό. Και να πω εδώ το εξής, ότι με τον Βασίλη δεν προσπαθούμε να λύσουμε το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας. Με τα 25 παιδιά δεν προσπαθούμε να λύσουμε το δημογραφικό πρόβλημα, θέλουμε δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά. Όμως προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τον πληθυσμό και να βάλουμε και αυτό που είπε, ένα μικρό λιθαράκι, στο να σώσουμε κάτι και να προχωρήσουμε προς τα μπρος. Διάρκεια θεραπείων εξωματικής και υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε εισαγωγικά για μας θεωρείται επιλογή. Το μέλλον και η τάση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην επιστήμη είναι οι γυναίκες να κυκλοφορούν ένα έμβριο ακόμα και από τέτοιου είδους θεραπείες. Γι' αυτό τα τελευταία χρόνια, παλιά δεν υπήρχαν αυτά, τα πολύ παλιότερα χρόνια, τώρα πια έχουν θεσπιστεί κανόνες από την Εθνική Αρχή Αναπαραγωγής και από την Ελληνική Νομοθεσία, η οποία προβλέπει ακριβώς και ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα της γυναίκας στην οποία ανήκει. Το πόση προσπάθειες έχει κάνει και πόσα παιδιά έχει κάνει, πόσα έμβρια μπορεί να βάλει. Θα πω εδώ ότι το μέλλον της εξωματικής προβλέπεται να είναι χρωμοσωμικός έλεγχος των εμβρίων, δηλαδή θα ελέγχουμε τα έμβρια πριν τα βάλουμε, που γιατί σαν δεν είναι φυσιολογική θαλασσία γίνεται αυτό, απλά θα γίνεται μόνο έτσι. Και θα επιλέγεται το ένα μόνο έμβριο και θα μπαίνει. Αυτό λέγεται single embryo transfer. Αυτό θέλουμε, αυτή είναι η επιθυμία και των γιατρών. Η πολύδημος εγκυμοσύνη περιέχει πολλά ρίσκα και για τη γυναίκα και για τον γιατρό, μεγάλη ευθύνη. Αλλά δυστυχώς παρατηρούμε και το εξής φαινόμενο, έτσι για να καταλάβετε τι μπορεί να συμβεί. Τοποθετώντας ένα έμβριο στη μήτρα της γυναίκας, και εγώ και ο Χάρης το έχουμε αντιμετωπίσει, έχουμε δει αυτό το έμβριο από μόνο του να διαιρείται και να γίνεται το λεγόμενο ομοζυγωτικό δίδυμο, να είναι δύο ολόιδια μωρά στον ίδιο σάρκα. Αυτό δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν μπορεί να το προβλέψουμε ούτε εμείς ούτε κανένας. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Αλλά γενικότερα η τάση είναι προς ένα παιδάκι, ένα θέλουμε να κυκλοφορήσει. Παρ' όλα αυτά, η τοποθέτηση δύο και παραπάνω εμβρίων γίνεται όχι για να κάνει δίδυμα, για να κάνει ένα. Γιατί δεν ξέρουμε ακόμα ποιο είναι αυτό που θα μας προδώσει. Τα πρώτα παιδιά της Μιλίου ήταν δύο έμβρια που βάλαμε, γεννήθηκαν γαλαμάτα, τα οποία το οποίο το ένα χωρίστηκε και γίνηκαν τρίδυμα. Δηλαδή, η πρώτη προσπάθεια της Μιλίου ήταν τρίδυμα εξαιτίας αυτού ακριβώς γεγονότος. Και επίσης να πούμε ότι την διαδικασία που ανέφερε ο Βασίλης, η οποία είναι ρουτίνα, έτσι, δηλαδή ο έλεγχος των εμβρίων πριν τα μεταφέρουμε στη μήτρα, είναι κάτι το οποίο το προσφέρει και η Μιλή για τα ζευγάρια τα οποία έχουν μεσογειακή ανεμία ή άλλες παθήσεις οι οποίες είναι κρυονομούμενες. Έχουμε δηλαδή ζευγάρια τα οποία έχουν έρθει σε εμάς, γιατί πρέπει να κάνουν τη σωματική για να μην έχουν παιδιά τα οποία
έχουν νοσοκία γενεμία, ομόζυγη νοσοκία γενεμία, και κάνουμε βιοψία των εμβρίων. Και την πληρώνουμε, ναι, παρόλο ότι είναι κάτι το οποίο κοστίζει ως μια εξωσωματική ακόμα. Αν μου επιτρέπετε, επειδή είμαστε Λίμνο και όλη αυτή η διαδικασία θα γίνει στην Αθήνα, ένα ζευγάρι, πόσο χρόνο θα πρέπει να λείπει από τις υποχρεώσεις του για να ολοκληρώσει τη διαδικασία? Θα σας πω. Πρώτα απ' όλα, μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά το πρώτο ραντεβού, δηλαδή μέσω Skype ή οτιδήποτε, για να οργανωθούμε λίγο με το ζευγάρι εφόσον εκτεθεί. Όλη η θεραπεία μπορεί να γίνει στη Λίμνο, όλη η θεραπεία της γυναίκας, με τα ενέσημα αυτού της τάξης του κτλ. Ή οτιδήποτε χρειάζεται να κάνει. Ουσιαστικά θα χρειαστεί να κατέβει μόνο την ημέρα της οληψίας, δηλαδή την ημέρα που θα πάρουμε τα αυγά. Δεν χρειάζεται να έρθει πιο πριν. Αλλά πλέον η πυλή, μεγαλώνοντας, έχει προβλέψει και φιλοξενεί για τα ζευγάρια στην Αθήνα σε κάποιους χώρους, ώστε να μπορέσουν, αν χρειάζεται να παραμείνουν κάποιες μέρες, να μην υπομισθούν αυτό το έξοδο τα ζευγαριά και αυτό καλύπτεται. Αλλά σας λέω πλέον ότι οι θεραπείες γίνονται και μακρόθεσμα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είναι στην Αθήνα να χάσουν τη δουλειά τους, το προκάματο ή οτιδήποτε. Μπορεί να γίνεται και από μακριά. Εμείς λειτουργούμε έτσι και με την προσωπική μας πελατεία, με το δικό μας κόσμο. Εγώ, ας πούμε, διατηρώ γραφείο στη ΣΑΜ, όπου όλες οι γυναίκες οι οποίες υπόλοιπες στη διαδικασία δεν χρειάζεται να έρχονται μόνο επί τούτου. Πλέον δηλαδή όλα γίνονται βάσει. Περίπου σε κάθε εξωματική, σε κάθε μονάδα εξωματική, περίπου το 30% της δουλειάς είναι γυναίκες από την υπόλοιπη Ελλάδα ή από το εξωτερικό. Όλες αυτές, είτε believe είτε προσωπική εργασία του καθενός, έρχονται στην Αθήνα μία-δύο φορές. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Είναι πολύ απλοποιημένα τα πράγματα, γι' αυτό και είπαμε ότι δεν είναι πλέον σαν να πηγαίνει κάποιο στο φεγγάρι. Έχει... Και ακόμα κάτι σε ό,τι αφορά το δωρεάν πρόγραμμα από τη Eurobank. Είναι 100% δωρεάν? Είναι κάποιος δανεισμός που γίνεται και το ζευγάρι θα πρέπει μετά να επιστρέψει τα χρήματα? Αυτό μπορεί να το πει και ο Καλάς, αλλά εγώ θα σας πω ότι δεν υπάρχει κανένα κόστος. Κανένας δανεισμός, κανένα κόστος. Επιλέγεται ένα ζευγάρι βάσει των κριτηρίων, εισέρχεται στο πρόγραμμα και δεν πληρώνει απολύτως τίποτα. Απολύτως ούτε παίρνει δάνειο, ούτε χρωστάει κάτι, ούτε πληρώνει τίποτα. Ούτε και δίνουμε τίποτα, βέβαια. Δεν δίνουμε, αλλά δεν παίρνουμε κιόλας. Έχουν πολλά ζευγάρια, όταν τους ανακοινώνουμε ότι έχουν εγκριθεί το πρόγραμμα και ότι θα υποβούν σε αυτό το πρόγραμμα, δεν το πιστεύουν. Νομίζουν ότι είναι ένα αστείο. Είναι αλήθεια. Και από αυτό το πρόγραμμα έχουν γεννηθεί 25 παιδιά και πάνω από 24 παιδιά και φορούνται άλλα τόσα. Κύριε Καζά, σε απέτυχε κάτι γι' αυτό. Ναι, βεβαίως. Όπως είπα και στην αρχή, είναι ένα πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, το οποίο το κάνει η τράπεζα για να γυρίσει αξία πίσω στους πελάτες της και την κοινωνία. Επομένως, δεν υπάρχει κανένα κυκλοφορικό του, δεν είναι ένα προϊόν, δεν είναι ένας δανεισμός. Είναι κάτι που κάνουμε δώρο στην κοινωνία με αποτέλεσμα να δημιουργήσουμε impact στην κοινωνία την ελληνική και πιο συγκεκριμένα στην περιφέρεια, στα ανατολικά σύνορα που έχουμε και μικρότερη πρόσβαση σε υπηρεσίες και μεγαλύτερες δυσκολίες από ό,τι έχει η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και οι μεγάλες πόλεις. Αυτό. Πέραν τώρα της εξωσωματικής γονιμοποίησης και της δουλειάς που κάνουν οι γιατροί μαζί μας, στο πρόγραμμα των Μπροστά για την Οικογένεια κάνουμε και άλλα πράγματα. Δίνουμε τα δωρεάν προεφικά πακέτα μέσω της αποστολής που είναι η ΜΚΟ της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που δεν είναι για όλη την Ελλάδα, είναι για τον Εύρο και για τα μικρά νησιά, για κάποια νησιά με πληθυσμό κάτω από 7.000 κατοίκους. Τώρα αυτό μπορεί και να αλλάξει σε βάθος χρόνο, αλλά αυτή τη στιγμή έτσι είναι, όπου προσφέρονται σε γονείς με συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια πακέτα που έχουν διάφορα είδη που χρειάζεται το παιδί το πρώτο χρόνο, κρέμες. Είναι πακέτα μεγάλης οικονομικής αξίας και πραγματικά πιστεύουμε ότι είναι μεγάλη βοήθεια για τους γονείς. Προσφέρουμε επίσης στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος βοήθεια μέσω της ΜΚΟ Μαζί για το Παιδί, που κάνει ψυχοερευνητικά σεμινάρια σε γονείς και δίνει βοήθεια και σε εκπαιδευτικούς βέβαια, που σχετίζεται με τις οικογενειακές σχέσεις, με τα όρια μέσα στην οικογένεια. Αυτά είναι σεμινάρια που γίνονται κυρίως μέσα στις σχολεία, σε συνόλους γονών και κυβεμόνων, σε συνεργασία πάντα με σχολεία οργανώνονται. Και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικά αυτά, γιατί σε ένα μικρό χωριό, όπως έχουν γίνει τέτοιες σεμινάρια σε χωριά γύρω από την Αλεξανδρόπολη, την Αριστεάδη κλπ, το Δημότικο, οι γονείς δεν έχουν πρόσβαση σε τέτοιου είδους συμβουλευτικές υπηρεσίες. Επομένως, να έρθουν σε επαφή με τόσο εξειδικευμένους ψυχολόγους και να συζητήσουν τα προβλήματά τους
που έχουν στο σπίτι με ένα μικρό παιδί, με έναν έφηβο, γιατί συζητούνται και θέματα που έχουν να κάνουν με το bullying, με πιο σύγχρονα πράγματα, είναι πραγματική αξία. Αυτά κάνουμε με τις τρεις ΜΚΟ που συνεργαζόμαστε και βεβαίως να αναφέρουμε και τα προϊόντα μας, τα οποία είναι προϊόντα αποταμιευτικά, είναι ένα προϊόν αποταμιευτικό για το παιδί, ένα στεγαστικό προϊόν για τις οικογένειες που θέλουν να αποκτήσουν σπίτι και είναι και το ασφαλιστικό προϊόν που δίνεται για τα παιδάκια που μόλις έχουν γεννηθεί για 2 χρόνια, που είναι προϊόντα με κοινωνική στόχευση, δηλαδή η τράπεζα δεν βγάζει κέρδος από αυτά. Γίνονται για τις συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, για τον Εύρο, τον Βόρειο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, και το κάνουμε στα πλαίσια αυτού του προγράμματος. Η διαφορά είναι ότι στις συνεργασίες με τις ΜΚΟ υπάρχουν οικονομικά κριτήρια, δηλαδή μας είπαν και οι γιατροί προηγουμένως ότι υπάρχει ένα όριο εσόδων στην οικογένεια που θα ζητήσει εξωσωματική γονιμοποίηση από την ποινή, ενώ στα προϊόντα της τράπεζας δεν υπάρχει κανένα οικονομικό κριτήριο. Όποιος έρθει στο κατάστημα και ζητήσει αυτά τα συγκεκριμένα προϊόντα, θα τα πάρει. Και πραγματικά πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργήσουμε αξία για την κοινωνία, θα επιστρέψουμε πίσω από αυτά που και εμείς κερδίζουμε σαν ιδιωτικός οργανισμός και θα βοηθήσουμε την περιφέρεια να δώσει μια λύση σε αυτό το πρόβλημα του δημογραφικού που βλέπουμε ότι είναι το σημαντικό πρόβλημα της χώρας αυτή τη στιγμή. Εγώ τελειώνοντας, όχι ερώτηση βέβαια υπάρχει αυτό το τελειώντας από ότι κατά περίπτωση, και έχω το λόγο, το λέω κατά περίπτωση όμως εξετάζονται οι αιτήσεις, ακόμα και αυτές που είτε ξεπερνάνε λίγο το όριο, το Διοικητικό μας Συμβούλιο και μετά από προτροπή της Eurobank εξετάζουμε κάποιες αιτήσεις παραπάνω και κάποιες γυναίκες και ζευγάρια θα μπουν στο πρόγραμμα, ώστε να βοηθηθούν. Θέλω να πω ότι είμαστε... Αλλά πάντα ηλεκτρονικά. Αλλά πάντα ηλεκτρονικά, λέει η κυρία Βαλινάκη που είναι υπεύθυνη ανάπτυξης. Είναι ο γυναίκο κουκαλιά της παιδί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.